Παίρνει την μπάλα ο Φετφατζίδης και αμέσως ανεβαίνει για το overlap ο Κόρχου. Τον επιλέγει τον Ούγκρο ο Φετφατζίδης. Η σέντρα, τι κοινή, η κεφαλιά. Ο Διούδης πάει στην παρέμβαση για να πετάξει την μπάλα corner. Ιντέγε, ο οποίος μπήκε στη φάση βασικός και σε αυτό το παιχνίδι, είναι από τους παίκτες του Άρη που έχουν το 7 στα 7 πλέον. Ιντέγε που εδώ πατάει εξαιρετικά την μπάλα για τον Γκάμα. Αυτός την ανοίγει για τον Φετφατζίδη. Φετφατζίδης, η σέντρα, Διούδης. Σβήνει τη φωτιά στην πλάτη του Ιντέγε. Εδώ η τελευταία περίπτωση με την γραμμή για να δούμε από πού εκκινεί ο Φετφατζίδης που κάνει τη σέντρα και επεμβαίνει ο Σωκράτης Διούδης. Μπρούνο Γκάμα τον εμπόδισε ο Μαυρομάτης, η μπάλα κατέληξε στον Ζαχίτ. Σπέβδει ο Ιντέγε να ασκήσει πίεση. Κάνει λάθος ο Ζαχίτ, ο Φετφατζίδης 1-0. Τραγικό λάθος από τον Ζαχίτ. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός είχε αφελή συμπεριφορά την προηγούμενη αγωνιστική στην πίεση του όφη ψηλά και ακριβώς από τον ίδιο τρόπο έρχεται το προβάδισμα για τον Άρη με το τέρμα του Γιάννη Φετφατζίδη στο 20ο λεπτό. Μπρούνο Γκάμα. Το σουτ διώχνει ο Διούδης. Προλαβαίνει ο Γιώχανσον. Η μπάλα χτύπησε στον Μπουζούκι. Νέο σουτ από τον Τιγκινή. Ξανά επεμβαίνει ο Διούδης. Καταιγίδα ο Άρης στο τελευταίο τρίλεπτο. Τιγκινή κοιτάζει τον Ιντέγε και παίζει στην πλάτη του Πούγκουρα. Βγήκε ο Διούδης. Out! Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Σάσα. Γκάμα με χώρο. Έφυγε ο Άρης από την πρώτη ζώνη άμυνας του Παναθηναϊκού και γίνεται επικίνδυνος τώρα ο Ιντέγε. Γεμάτο σουτ. Πάλι Διούδης. Rebound από το Φετφατζίδη και τρίτη προσπάθεια από το Διούδη που κρατάει το σκορ στα επίπεδα του 1-0. Έχουν αλλάξει πλευρά τώρα ο Γιάννης Μπουζούκης και ο Γκία Ζαχίτ. Μήπως και αλλάξει κάτι και στην εικόνα του Παναθηναϊκού. Η πίεση ψηλά από τον Μπουζούκη. Ο Δόνης, ο Παναθηναϊκός που θέλει να γίνει επικίνδυνος. Ο Μακέντα κάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα στο παιχνίδι, τη μοναδική μέχρι τώρα στο μάτς. Κόρνερ το πρώτο, διώχνει ο Σούτγκρεν, ο Γιώχανσο το τολμά από εκεί, ο Κουέστα με τις γροθιές. Έχοντας καλή θέση, ότι κινεί για το Φετφατζίδη, φεύγει και ο Ιντέγε, αλλά είναι στην πλάτη του Φετφατζίδη, είναι πολύ δύσκολο να δει τον Ιντέγε, τον βλέπει τώρα. Βλέπει τον Βέλεθ, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός του Άρη, κάνει το 2-0. Ο Βέλεθ ακολουθεί την κόντρα επίθεση των γηπεδούχων. Παίρνει την ασίστα από τον Φετφατζίδη. Τίνεται επιθετικός και σκοράρει νικώντας τον Διούδη για το 2-0. Ο Ινσούα ουσιαστικά είναι αυτός που τροφοδοτεί τον Τιγκινή αντί να επιτρέψει στον Γιώχανσον την τελική προσπάθεια. Και πως ο Βέλεθ έχει φύγει από την άμυνα. Έχει διανύσει όλα τα μέτρα καινού χώρου που βρίσκει μπροστά του. Παίρνει την ασίστα από τον Φετφατζίδη, δεύτερη δική του στη σεζόν. Ο Διούδης βρίσκει και εδώ λίγο την μπάλα, αλλά δεν μπορεί να της αλλάξει την πορεία προς τα δίχτυα. Άνοιξε το κοντρόλ από την Κινή, επωφελήθηκε ο Πούγκουρας. Κάθετη του Μπρούνο Γκάμα στον την Κινή, διπλά ο Ιντέγε. Εκεί πήγε η μπάλα, ανεβαίνει και ο Φετφατζίδης. Του την πέρασε ο Νιγηριανός. Φετφατζίδης θέλει να φύγει από τον Γιώχανσον, γύρισε χαμηλά. Ο την Κινή 3-0. Στο 54. Πρώτο τέρμα του Νικολά Τιγκινή στην καριέρα του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Φετφατζίδης ξεκινάει μία ακόμη κούρσα. Κάνει την παλιά και τώρα για τον Τιγκινή, πιο δυνατή. Παναθηναϊκός ο οποίος έκανε το σουτ με τον Χατζηγιοβάνη σταθερά στη θέση του μπλοκάριου Κουέστα. Χατζηθοδωρίδης απέναντι. Ωραία σκέψη από τον νεαρό. Δύσκολο ήταν το κοντρόλ εκεί, τηρουμένο των ψηθικών από τον Χατζηγιοβάνη. Διώχνει ο Σούτγκρεν κοντά στο 60% το ποσοστό του Παναθηναϊκού. Η πίεση από τον Λάρσον. Ο Άρης ο οποίος βγαίνει σε μία ακόμη εξαιρετική αντεπίθεση. Ιντέγε την έφερε στο δεξί σουτάρι και παίρνει τον γκολ που ψάχνει ο Νιγηριανός. 4-0.
Ο Άρης σε μια παράσταση θριάμβου στο Κλεάθης Βικελίδης. Παίζει εξαιρετικά με τις αντεπιθέσεις. Κάνει γκολ τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται και ο Ιντέγε τραβάει αυτός φωτογραφία τον κόσμο που τον αποθεώνει. Ο Ιντέγε επιστρέφει στα γκολ μετά το Φεβρουάριο του 2017. Δείτε την πίεση από τον Λάρσον απέναντι σε έναν επιρρεπή στα λάθη Παναθηναϊκό. Ο Άρης τα εκμεταλλεύεται. Ο Ιντέγε περιμένει και ξέρει ότι μετράει αντίστροφα για να σκοράρει για πρώτη φορά με τη φανέλα του Άρη. Αυτή τη φορά η ασίστ είναι από τον Τικινή. Και εδώ η φάση με τη γραμμή, την ώρα της πάσας στον Τικινή. Αυτό που τσεκάρανε και από την αίθουσα του ΒΑΡ. Εκτελεί το φάουλ σε μια γεμάτη περιοχή με πολλά σώματα μπροστά στον Κουέστα. Ο Ιντέγε δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα εκτός. Ένα ακόμη σούτ από τον Μπουζούκη. Μπάλα κοντράρει και πηγαίνει κόρνερ. Εδώ η προσπάθεια από τον Μπουζούκη. Ακόμη περιμένουν τον Παπαπέτρου. Ακόμη υπάρχει κουβέντα ανάμεσα στον Φωτιά και τον Παπαπέτρου. Συνεχίζουμε κανονικά. Κόρνερ. Χατζηγιοβάνης από τη γωνία. Καλή εκτέλεση. Προωθημένος Κολοβέτσιος. Κεφαλιά out. Περέα. Αυτός πέρασε ως αλλαγή και πετυχαίνει το τέρμα των πράσινων με το οποίο υπερασπίζονται τη τιμή τους. Και κρατά το πρόσωπό του και περισσότερο έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς επισημαίνει ο Νίκος Τζουάνης. Είναι η φόρτιση που έρχεται στον Περέα, στον Κολομβιανό, γιατί αυτό είναι το πρώτο επαγγελματικό γκολ στην καριέρα του. Εδώ βλέπουμε τώρα Μακέτα και Λούκα Σάσα. Αυτό είναι. Είναι κάτι που γίνεται, κοιτάξτε. Και πριν φύγει ο μακριά ο από Περέα. Την μπάλα, εκεί που ο Περέα κάνει την κίνηση και παίρνει την μπάλα μπροστά από τον Δελιζήση, ο Μακέτα. Να δούμε τι θα αποφασίσει ο Φωτιάς, γιατί είναι πριν φύγει ο Περέα μπροστά. Σάσα. Δεν υπάρχει γκολ. Εδώ είναι ξανά η φάση. Μπαίνει στη διεκδίκηση ο Σάσα, ο Μακέτα σηκώνεται, πηγαίνει πάνω στο Βραζιλιάνο. Λίγο πιο εκεί, το είδαμε πριν στο πλάνο, έχει φύγει ο Περέα για να πάει στο τέταρτο και να σκοράρει εν τέλει. Μετά από την εξέταση φάση από το ΒΑΡ, ο Φωτιάς γυρίζει πίσω τη φάση, δίνει φάουλ για τον Άρη και ακυρώνει το γκολ του Περέα. Ενώ τώρα ο Άρης θέλει να χτυπήσει με τον Ιντέγε στην κόντρα, ο Διούδης έχει διαβάσει τη φάση, αλλά δεν είναι αποτελεσματικός. Ο Ντίνγκινι πάνω από την εστία. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να γίνει πάλι επικίνδυνο, σούτ, Ντίνγκινι, out.